μέσα στους συγχρόνους Αγίους, αν και δεν έχει γίνει αγιοκατάταξή του, συμπεριλαμβάνεται και ο γέροντάς μας, ο πατήρ Σίμων Αρβανίτης, ο οποίος διετέλεσε πνευματικός πολλών, αλλά και Αγίων, όπως του Αγίου Ιακώβου, του Νέου, του Ενεφία. Μόλις κυκλοφορήθηκε η πλήρης βιογραφία του, αλλά και το μαρτύριό του, το οποίο υπέστη από πνευματικά του παιδιά, μοναχούς, και αποτελεί ένα συναξάρι τελείως διαφορετικό από αυτά τα οποία έχουμε γνωρίσει. Γιατί όλοι οι σύγχρονοι, τουλάχιστον γέροντες, εκοιμήθησαν μέσα σε περιβάλλον αγάπης, σε περιβάλλον αγάπης και των μοναχών τους, αλλά και των πνευματικών τους παιδιών. Ο γέροντάς μας εστερήθηκε και αυτή την θαλπορή, αυτή την αγάπη, και έτσι είναι και αυτό ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο τον λαμπρύνει ενώπιον του Θεού. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορείται, θα υπάρχει εδώ και στην πνευματική εστία υπακοή και από Δευτέρα θα υπάρχει και στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία, και τα έσοδα όσα προκύψουν θα διατεθούν για την ανέγερση πνευματικού καταφυγίου εγχάμων. Οι άγαμοι έχουν πολλά πνευματικά καταφύγια, τα μοναστήρια. Οι έγχαμοι δεν έχουμε. Και γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι πρέπει να γίνει και ένα πνευματικό καταφύγιο εγγάμων. Να μας αξιώσει ο Κύριος και η υπεραγία Θεοτόκος, η φοβερά προστασία στην οποία έχει και αφιερωθεί αυτό το καταφύγιο.